Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Με τα γραφεία σενάρια για τις top 5 ελληνικές ομάδες. Έχουμε κάποιους παίκτες για τους οποίους υπάρχουν κάποιες φήμες. Υπάρχουν και κάποιες κλεισμένες μεταγραφές που θα πούμε. Και μια μεταγραφή bonus από μια άλλη ομάδα πέρα των Big 5 για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, κάντε και ένα subscribe γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό πάλι, ο οποίος ο Κουντέ ήδη έχει φτάσει στην Ελλάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από την Mainz. Μια αξία 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 25 χρονών. Είναι από το Καμερούν. Αγωνίζεται σαν half, σαν οχτάρι. Βέβαια μπορεί να παίξει σαν εξάρι. Φέτος στην Bundesliga έκανε 11 συμμετοχές. Και παλιότερα έχει παίξει κιόλας και στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ουσιαστικά είναι η ομάδα η οποία ξεκίνησε. Είναι μια καλή μεταγραφή. Ακριβούτσικη μεταγραφή. Αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να αποδώσει στον Ολυμπιακό και πιστεύω κιόλα είναι και πολύ καλό για τα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, επόμενη μεταγραφή είναι ο Emperor και αυτή για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα παίκτη ο οποίο αγωνίζεται στον ρόλο του center back. Είναι από την Palmeiras. Είναι στην Palmeiras δανεικό αυτή τη στιγμή. Από την Verona. Και είναι ένα παίκτη γενικά ο οποίο μπορεί να δείξει πράγματα. Η αξία του είναι στο 1 εκατομμύριο, είναι αρκετά φθηνό σαν παίκτη. 27 χρονών και πιστεύω μπορεί να κάνει πράγματα. Στη φετινή σεζόν έκανε 14 συμμετοχές, δεν πέτυχε κάποιο γκολ. Παρ' όλα αυτά για Ελλάδα πιστεύω σαν αναπληρωματικό center back, τουλάχιστον σαν τρίτο center back για παράδειγμα, αν παίζει με δύο τέλο πάνω ή σαν τρίτο ή σαν τέταρτο center back, πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή και φθηνή λύση ταυτόχρονα για τον Ολυμπιακό αυτή. Λοιπόν, τώρα μια επόμενη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό είναι ο Χουακίν Πικουέρεθ ή Πεκέρες, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Προέρχεται από την Ουρουγουάη, είναι ο Ουρουγουανός ο παίκτης, 1,1 εκατομμύρια η αξία του. Φέτος στο Copa Sudamericana, που ουσιαστικά είναι το Europa League της Νότιας Αμερικής, έχει δώσει 3 assist. Ενώ στο Ουρουγουανικό πρωτάθλημα σε 4 συμμετοχές έχει δώσει άλλες 2 assist. Αγωνίζεται ως αριστερό back και είναι μόλις 22 χρονών. Στην αξία το 1,1 εκατομμύριο ευρώ πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αυτός ο Πικέρες. Πικέρες, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση πιστεύω. Και φθηνή παράλληλα. Επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι ο τερματοφύλακας της Σεβίλης, ο δεύτερος τερματοφύλακας της Σεβίλης, ο Τόμας Βάλτσικ. Ο οποίος φέτος αγωνίστηκε στο Euro τουλάχιστον 3 συμμετοχές. Πήρε 3 συμμετοχές με την εθνική Τσεχία στο Euro. Είναι 32 χρονών. Και στη La Liga φέτος σε 5 αγώνες δέχτηκε 5 γκολ. Ενώ είχε και 2 μάτς χωρίς να δεχτεί γκολ. Ενώ στο Champions League σε 2 συμμετοχές δέχτηκε 3 γκολ. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος στον Ολυμπιακό. Εντάξει, πιστεύω. Μπορεί να δείξει πράγματα, η αξία του είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά σίγουρα μπορεί να δείξει πράγματα. Τώρα ότι είναι 32 χρονών παίζει και έναν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή έχει ακόμα, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια max καριέρας. Καριέρας επαγγελματικής εννοούμε τώρα σε top επίπεδο. Να δίνει, ξέρω εγώ, το 110%. Και γενικά δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν μεταγραφή. Επόμενη πιθανή μεταγραφή είναι ο Φορτούνης, για τον οποίο ακούγεται μεγάλη πρόταση από την Γαλατασερά και γενικά από το τουρκικό πρωτάθλημα. Το τουρκικό πρωτάθλημα θέλει να πάρει και άλλους 2 παίκτες, θα το πούμε αργότερα, για διαφορετικές ομάδες. Πάντως ο Φορτούνης, ο οποίος είναι 28 χρονών, 8,8 εκατομμύρια αξία, δηλαδή θα μιλάμε για μια πρόταση πάνω των 10 με 15 εκατομμυρίων ευρώ, κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ τέλος πάντων εκεί πέρα. Φέτος ο Ολυμπιακός σε 24 συμμετοχές πέτυχε 7 γκολ και έδωσε 11 assist στην κανονική διάρκεια, ενώ στα playoff σε 7 συμμετοχές έβαλε 2 γκολ. Εντάξει, να πω την αλήθεια, ο Φορτούνης δεν είναι ο εκείνος ο Φορτούνης που βλέπαμε πριν από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, με τον τραυματισμό του έχει πέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω. Αν πήγαινε σε καμιά γαλατά σερά, ξέρω εγώ, που αν δεν κάνω λάθος βγαίνει και στο Champions League, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναδειχθεί τέλος πάντων, γιατί θα πάει κατευθείαν βασικό στην γαλατά σερά. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Φορτούνη αυτή και για τον Ολυμπιακό να αρπάξει κάποια λεφτά από εκεί πέρα.
Επόμενη μεταγραφή είναι ο Μαντί Καμαρά, τον οποίο το θέλει πάρα πάρα πολύ η Νάπολη. Ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος έχει αξία 15 εκατομμύρια ευρώ, 24 χρονών, φέτος έκανε τρομερή σεζόν στον Ολυμπιακό και η Νάπολη τον κοστολογεί, και ο Ολυμπιακός παράλληλα τον κοστολογεί τέλος πάντων, κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν ακουστεί κάποιες φήμες ότι θα έδινε, ξέρω εγώ, η Νάπολη 15-20 εκατομμύρια ευρώ και το μονολάμαζε. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός πιστεύω μπορεί να πάρει άνετα 20 εκατομμύρια από τον Καμαρά. Μια μεταγραφή την οποία την πήρε μόλις 300.000 πριν από 2 χρόνια. 3 χρόνια, 2-3 χρόνια περίπου έχει. Να τον πουλήσει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια. Είναι τρομερό όλη αυτή η business, τέλος πάντων, που κάνει ο Ολυμπιακός. Αν καταφέρει και το πουλήσει σε αυτή την τιμή. Επόμενη μεταγραφή είναι ο Φαμπιάνο. Τον είχα πει όταν είχε παίξει το πρώτο μάτι με τον Ολυμπιακό. Λέω, αυτό θα πάρει μεταγραφή. Είναι ο τερματοφυλάκας της Ομόνιας. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και στα δύο μάτς με Ολυμπιακό και στα δύο μάτς με ΠΑΟΚ. Στο πρωτάθλημα τέλος πάντων της Κύπρου δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως, εγώ από τα στατιστικά που βλέπω, σε 22 συμμετοχές έχει δεχτεί μόλις 10 γκολ και 14 μάτς χωρίς να δεχτεί κάποιο γκολ. Πιστεύω είναι πάρα πολύ καλά τα στατιστικά του. Η αξία του είναι 660.000 ευρώ και πιστεύω είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επένδυση αυτά για τον Ολυμπιακό, αυτά τα λεφτά. Πάμε, επόμενη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό είναι ο Ενκουντού, ο οποίος είναι από την Μπεσίκτας. Αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, πιθανή αντικαταστάτες του Μασούρα και όλα αυτά. 5 εκατομμύρια αξία, 26χρονος. Έχει παίξει και στην Τότεναμ και στη Μονακό, στη Μαρσέη, στη Μπέρνλεϊ. Έχει περάσει από αυτές τις ομάδες. Και φέτος στο τουρκικό πρωτάθλημα, σε 32 συμμετοχές, έκανε 8 γκολ και έδωσε και 4 assist. Ωραίος παίκτης, φαίνεται γενικά σωματώδης, είναι Γάλλος. Φαίνεται σωματώδης και γενικά πιστεύω είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να κρατά και μπάλα σε περίπτωση που θέλει να κάνει κάποια τρεξίματα τέλος πάνω στην αριστερή μεριά. Αλλά τα 5 εκατομμύρια ίσως και να είναι αρκετά. Ίσως και να είναι αρκετά αυτά τα 5 εκατομμύρια. Και για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό, και αυτή είναι μια μεταγραφή η οποία ενδιαφέρει 4 ομάδες ελληνικές, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, είναι ο Μαγκαλά, ο οποίος είναι από την Βαλένθια και μένει ελεύθερος 1 Ιουλίου. Ενδιαφέρονται αυτές τις 4 ομάδες, ενδιαφέρονται και κάποιες τουρκικές ομάδες. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα τον πάρει. Στην Λα Λίγκα φέτος έκανε 7 συμμετοχές. Δεν πέτυχε κάποιο γκολ και άλλες 3 στο Copa del Rey. Πάλι δεν έβαλε κάποιο γκολ ή κάποια assist. Είναι 30 χρονών. Γάλλος center back. Η αξία του είναι στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επένδυση. Είναι έμπειρος παίκτης. Έχει περάσει και από τη Manchester City, από την Everton. Έχει περάσει από μεγάλες ομάδες και είναι ένας παίκτης ο οποίος πιστεύω τον θέλουν αυτές τις 4 ομάδες, κυρίως για την εμπειρία του και μετά έρχονται και όλα αυτά για την φήμη κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρος παίκτης και πιστεύω μπορεί να ταιριάξει πάρα πολύ καλά σε κάποια από αυτές τις 4 ομάδες, αν καταλήξει να πάει. Πάμε τώρα, περνάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον Κορτσέγγιν, ο οποίος είναι παίζει στη Ζόρια. Τη Ζόρια την είχαμε συναντήσει και με την ΝΑΕΚ που έπαιξε, στον ίδιο όμιλο που ήταν. Είναι δεξιός εξτρέμ. Φέτος στο Europa League έκανε 6 συμμετοχές σε ένα γκολ. Ενώ στο Ουκρανικό πρωτάθλημα έκανε μια αρκετά καλή σεζόν, 23 συμμετοχές, 6 γκολ και 4 assist. Η αξία του είναι στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, 25 χρονών είναι. Δεξιοπόδαρος, είναι πιστεύω μια καλή λύση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Όχι τίποτα πολύ ακριβό, κάπου ενδιάμεσα είναι. Θεωρώ πως είναι μια αρκετά καλή μεταγραφή αυτή, αν καταφέρει να την κάνει τέλος πάντων. Και για να κλείσουμε κιόλας με τον ΠΑΟΚ, μια μεταγραφή που έγινε σήμερα, είναι ο Κουλούρης, ο οποίος έφυγε ουσιαστικά από την Τουλούζ ως ελεύθερος και ξαναυπογράφει στον Ατρόμητο. Μια μεταγραφή η οποία η Τουλούζ τον εξόδεψε 2,2... Η Τουλούζ η οποία ξόδισε 3,8 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τον ΠΑΟΚ σε μια ονειρική σεζόν που έκανε εκεί πέρα με τον Ατρόμητο που ήταν δανεικός. Και αυτά τα 3,8 εκατομμύρια από ό,τι φαίνεται δεν πήγανε και τόσο καλά.
Αφού φέτος στη League 2 έκανε 8 συμμετοχές χωρίς να έχει γκολ και στο γαλλικό κύπελο 5 συμμετοχές χωρίς να έχει γκολ. 13 μάτσες στο σύνολο χωρίς να έχει πετύχει κάποιο γκολ. Βέβαια και του Λούζ δεν τα πήγαινε καλά, έπεσε κατηγορία πέρσι αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ήταν δύσκολη και η σεζόν. Παρ' όλα αυτά σίγουρα θα μπορούσε να τα πάει και καλύτερα. Είναι 25 χρονών, έχει μέλλον και η αξία του αυτή τη στιγμή είναι στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, περνάμε στην ΑΕΚ, η οποία είναι η ομάδα η οποία έχει τα άλλα δύο τουρκικά σενάρια. Είναι με τη Φενέρμπαχτσε αυτή τη φορά. Γενικά οι Τούρκοι πάνε να πάρουν αρκετούς Έλληνες. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Αν είναι λόγω της κόντρας Ελλάδας-Τουρκία, τέλος πάντων ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, φαίνονται σενάρια για τον Γαλανόπουλο από την Φενέρμπαχτσε. Ο οποίος Γαλανόπουλος έχει μια αξία 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 23 χρονών και αγωνίζεται ως half. Και πιστεύω είναι μια αρκετά καλή μεταγραφή αυτή, αν κινηθεί η Φενέρ. Και η Φενέρ από ό,τι φαίνεται ενδιαθέτει και για Τσιμίκα και για Γαλανόπουλο. Και για έναν ακόμα που θα πούμε αμέσως μετά, πάλι της ΑΕΚ. Εντάξει, πάει να πάρει φθηνούς παίκτες η Φενέρ και να τους πουλήσει ακριβά όπως έκανε και με τον Πέλκα που δεν τον πουλήσε ακόμα. Απλά η αξία του Πέλκα αυτή τη στιγμή έχει εξφεντονιστεί. Είναι μια καλή στρατηγική αυτή που κάνει η Φενέρ. Τώρα, αν θα τη βγει με τον Γαλανόπουλο, δεν ξέρω. Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν έκανε και μια τρομερή σεζόν. Όσο αναπληρωματικός αγωνιζόταν φέτος. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε. Πιστεύω είναι μια καλή λύση αυτή για τον Γαλανόπουλο να ανοίξει, ξέρω εγώ, την καριέρα του. Να το πούμε έτσι. Και ο επόμενος κιόλας που ενδιαφέρεται για την Φενέρ, που τον ενδιαφέρει τέλος πάντων Φενέρ, είναι ο Στράτος Βάρνας. Ο οποίος γενικά φέτος, εντάξει, δεν τα πήγαμε και πολύ καλά με τον Σβάρνα. Ως center back αγωνίζεται, η αξία του είναι στο 1.600.000 περίπου. Εντάξει, γενικά ο Σβάρνας δεν με ξετρελάνε φέτος. Δηλαδή κάτι εμφανίσεις που έκανε στο Europa League εκεί πέρα ήταν ντροπιαστικές. Εντάξει, σίγουρα για αυτό αν πάει στην Φενέρ, σαν αναπληρωματικός πιστεύω θα πάει. Σίγουρα θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και σίγουρα είναι μια καλή λύση για αυτούς τους δύο να πάνε εκεί πέρα, ξέρω, στη Φενέρ και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ανοίξουν, ξέρω εγώ, μια νέα σελίδα στην καριέρα τους. Δεν είναι κακό αυτό, πιστεύω. Ο Γιατρούδης, ο οποίος έπαιξε στο Ολλανδικό πρωτάθλημα 20 συμμετοχές ένα γκολ στη δεύτερη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Εντάξει, για τον Ιωνικό πιστεύω είναι ένας καλός δανεισμός, μπορεί να δείξει πράγματα και να ανέβει κιόλας η αξία του σε περίπτωση που θέλει να τον πουλήσει τέλος πάντων η ΑΕΚ. Επόμενη μεταγραφή που είναι για την ΑΕΚ είναι ο Βασιλαντονόπουλος, τον οποίο το θέλει ο Ατρόμητος. Ο Βασιλαντονόπουλος, ο οποίος έχει 600.000 αξία περίπου, 660.000 για την ακρίβεια, 29 χρονών, δεξί μπακ. Στο ρόλο του δεξί μπακ η ΑΕΚ πρέπει να βρει κάποιον παίκτη ακόμα. Δηλαδή έχει τον Μπακάκι, αλλά σίγουρα πρέπει να κοιτάξει για κάποιον παίκτη ακόμα. Έχει και τον Νταντσέγκο. Αλλά και οι δύο, και ο Μπακάκι και ο Νταντσέγκο, δεν μου άρεσαν από την αλήθεια. Τώρα, αν θα τους αντικαταστήσει, δύσκολο. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Παρ' όλα αυτά, αν ο Βασιλαντονόπουλος πάει στον Ατρόμητο, πιστεύω ότι θα είναι μια καλή μεταγραφή για τον Ατρόμητο. Είναι παίκτης εκεί πέρα για τον Ατρόμητο, μπορεί να παίξει και να δείξει πολύ καλά στοιχεία, πιστεύω. Για να κλείσουμε κιόλας με την ΑΕΚ, πάμε σε ένα σενάριο για την ΑΕΚ με τον Γιόνας Σβένσον, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλκμαρ. Έχει μια αξία 5 εκατομμύρια ευρώ. 28 χρονών, αγωνίζεται ως δεξιμπακ. Και είναι όπως λέγαμε για το αν θα αντικαταστήσει τον Μπακάκι ή τον Νταντσέγκο. Τα πεταμένα λεφτά τέλος πάντων που έδεσε τον χειμώνα. Ο Σβένσον, ο οποίος φέτος στο Ολλανδικό πρωτάθλημα έκανε σε 18 συμμετοχές έδωσε 3 assist, ενώ στο Europa League 4 συμμετοχές και εκεί έδωσε 1 assist. Είναι μια καλή μεταγραφή. 28χρονος μπορεί να δείξει πράγματα. Και πιστεύω θα είναι μια τεράστια αναβάθμιση στο ρόλο του δεξιμπακ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δείξει πράγματα, έχει ένα υψηλό στάνταρ. Οπότε μακάρι ο Μελισανίδης να βάλει το χέρι στη ζέβη, πας και πάρει κανένα τέτοιο καλό παίκτη. Κλείνουμε λοιπόν
το τρίτο επεισόδιο με τον Παναθηναϊκό, αφού για τον Άρη δεν υπάρχει κάτι. Ενώ και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιμένει για τον Γιάννη Πίτα από τον Απόλλων Λεμεσού, είναι αριστερός εξτρέμ, 24 χρονών, 880.000 αξία. Στο πρωτάθλημα το Κυπριακό έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν φέτος, 26 αγώνες, 12 γκολ και 2 assist. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Πίτα φέτος. Και πιστεύω μπορεί να τον πάρει εκεί πέρα γύρω στα 1 εκατομμύριο ευρώ, πιστεύω. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, νεαρός παίκτης, με ανοιχτά ενδεχόμενα να γίνει ένας πολύ καλός παίκτης για να εξελιχθεί τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό. Αυτά για το Part 3, για τις ελληνικές μεταγραφές των Big 5 ελληνικών ομάδων. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, κάντε και ένα subscribe και γράψτε μου ποιον από αυτούς τους παίκτες που είπαμε σήμερα θα θέλετε να δείτε στην ομάδα σας.